Με ποδαρικό στην κατασκευή ενός μεγάλου έργου για την Κρήτη ξεκινά το 2023, καθώς έχει οργανωθεί το εργοτάξιο και έχουν ξεκινήσει πρώτες εργασίες προετοιμασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του νέου ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Η Κρήτη TV βρέθηκε στο στρατηγείο της αναδόχου εταιρείας Actor, λίγα χιλιόμετρα έξω από τον Άγιο Νικόλαο, όπου μας υποδέχτηκε ο Γενικός Διευθυντής Εκτέλεσης της Σύμβασης και υπεύθυνος του εργοταξίου. Βρισκόμαστε στο εργοτάξιο της Actor για την κατασκευή του έργου του ΒΟΑΚ από την Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και είμαστε σε φάση προετοιμασίας για την έναρξη των εργασιών. Θα ξεκινήσουν περίπου στο μέσο του έργου, από το χιλιόμετρο 8500 μέχρι το 11 που είμαστε εδώ σε αυτό το σημείο. Η συμβατική διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το Σεπτέμβριο του 2025 θα υπάρχει ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος μήκους 14,5 χιλιόμετρων και θα είναι το πρώτο τμήμα του ΦΟΑΚ το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί. Σε κοντινή απόσταση από τα γραφεία της εταιρείας, συνεργεία βρίσκονται ήδη επί το έργο, εκτελώντας γεωτεχνικές εργασίες. Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες κατασκευής του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Στο σημείο που βρισκόμαστε, εκτελούνται αυτή τη στιγμή γεωτεχνικές δειγματοληπτικές εργασίες στο πλαίσιο παράκαψης του νέου αυτοκινητοδρόμου που θα οδηγεί μέσω διάβασης στα Λακόνια. Στον χώρο του εργοταξίου βρέθηκε και ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός. Ο ίδιος ξεναγήθηκε στα γραφεία της εταιρείας και είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από κοντά από τον εργοταξιάρχη για τις τεχνικές λεπτομέρειες του σχεδιασμού του έργου. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και εγώ προσωπικά είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί το μεγάλο έργο της ανάπλασης του ΒΟΑΚ σε επίπεδο Κρήτης ξεκινάει από τον Άγιο Νικόλαο από το Λασίθι. Κάτι που δεν συμβαίνει συχνά σε επίπεδο Κρήτης. Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος και περιμένουμε σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες. Σημαντικό επίσης ότι το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Γιατί είναι ταμείο ανάκαμψη. Διασφαλισμένη χρηματοδότηση και υποχρεωμένη να την απορροφήσουμε μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το έργο έχει μήκος 14,5 χιλιόμετρα. Διαθέτει 4 ανισόπουδους κόμβους. Έχει πλήθος τεχνικών έργων. Είναι 4 γέφυρες διπλού κλάδου, μία γέφυρα μονού κλάδου. Έχει 5 τμήματα τα οποία είναι πλήρους ή μερικής κάλυψης, cut and cover. 8 κάτω διαβάσεις. Με τις εργασίες στο νέο ΒΟΑΚ να έχουν ορίζοντα μία τριετία, το βάρος, όπως τόνισε ο Δήμαρχος, πέφτει εύλογα και στη βελτίωση της παλιάς εθνικής οδού. Το ζήτημα το οποίο υπάρχει, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι πώς θα λειτουργήσει η περιοχή, ο Δήμος, την περίοδο που θα γίνεται το έργο. Είναι σημαντικό το ότι υπάρχει προαίρεση για την βελτίωση του παλιού ΒΟΑΚ. Τουλάχιστον από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι το Ηράκλειο θα υπάρχει και παράπλευρη οδός χωρίς διόδια. Δήμαρχος και εργοταξιάρχης συζήτησαν πάντως και για τις απαλωτριώσεις του έργου, για τις οποίες υπάρχουν ενστάσεις και σοβαρά παράπονα, με βάση τουλάχιστον τις πρώτες εκτιμήσεις για την αξία των περιουσιών.